στο επενδυτικό σχήμα Grimaldi Euromed. Μηνοϊκές γραμμές πέρασε και επίσημα από σήμερα το πλειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για το λιμάνι, το Ηράκλειο και την Κρήτη γενικότερα, όπως επισήμανε τόσο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Τηλιανίδης, που παραβρέθηκαν στην τελετή που διοργάνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το λιμάνι του Ηρακλείου ανεβαίνει κατηγορία. Αλλάζει ταχύτητες. Όπως συνέβη με το λιμάνι του Πειραιά και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι δραστηριότητες και επίσης αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι το μόνο θετικό νέο σήμερα για το Ηράκλειο και για την Κρήτη. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου. Ό,τι μείνει έξω από τη χάραξη της ζώνης Λιμένα, της χερσαία ζώνης Λιμένα, θα αποδοθεί για αξιοποίηση στο Δήμο Ηρακλείου. Τόσο ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και ως κριτικός, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτές τις εξέλιξεις. Είναι μια μέρα win-win. Είναι μια μέρα που για το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι σημαντική. Το λιμάνι Ηρακλείου, με τις νέες συνθήκες και τις νέες προδιαγραφές, ενδεχομένως σε μια πενταετία με αυτή τη συνεργασία να είναι από τα πρώτα λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο. Το παρόν στην τελετή στο Ηράκλειο έδωσε τόσο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grimaldi Euromed, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών Λουκάς Γάλλας, που επισήμαναν ότι το στοίχημα για το λιμάνι σχετίζεται άμεσα με τη σύνδεση που υπάρχει με τον τόπο και τους πολίτες. Είμαστε όμιλος Grimaldi, είναι πολύ δεμένος με το λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά γιατί μια εταιρεία η οποία ανήκει στον όμιλο Grimaldi, Minoan Lines, εδρεύει εδώ, ιδρύθηκε άλλωστε εδώ. Και για ένα παραπάνω λόγο, διότι η κληρονομιά που έχει από τον πατέρα του ήταν, αυτό που κληρονόμησε από τον πατέρα του ήταν η μεγάλη του αγάπη για τον μινοϊκό πολιτισμό, αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Γιατί η Minoan είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Οι μινοϊκές γραμμές από το έτος ίδρυσής τους το 1972 αδιάλειπτα εξυπηρετούν τη γραμμή και συνδέουν το Ηράκλειο της Κρήτης, την Κρήτη γενικότερα, με την ενδοχώρα, με τον Πειραιά. Θα είναι ένα λιμάνι πράσινο. Ένα λιμάνι το οποίο θα βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως σήμερα. Και θα είναι από τα πρώτα. Για μια νέα σελίδα συνολικά στην οικονομία της χώρας, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος πρόσθεσε πως για πρώτη φορά το 50% του τιμήματος θα μείνει στο ΤΑΙΠΕΔ για τη χρηματοδότηση έργων σε άλλα λιμάνια, με στόχο την αναβάθμιση συνολικά της ναυτιλίας. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει αναγέννηση του λιμανιού και μαζί και με το καινούριο αεροδρόμιο που σε 1-2 χρόνια θα είναι έτοιμο, πιστεύω ότι η Κρήτη και οι προσβάσεις στην Κρήτη θα αλλάξουν πραγματικά. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η απόσχηση σημαντικών ιστορικών μέρων, τοποσίμων του λιμένα Ηρακλείου, οι οποίοι πάνε στο καινούριο λιμενικό ταμείο που έχει ιδρυθεί, και για πρώτη φορά το μισό του τιμήματος θα μείνει στο ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα σε άλλα λιμάνια, έργα αναβάθμιση σε άλλα λιμάνια που τόσο πολύ η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία το έχει ανάγκη. Μια νέα εποχή ανατέλει για τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, μια εποχή ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας. Στην τελετή το παρόν έδωσε και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, που αναφέρθηκε στη στόχευση από το 2019 για στήριξη με ουσιαστικά μέτρα της ναυτιλίας. Η πολιτική που ξεκινήσαμε το 2019 και αφορούσε τη συνολική ανάπτυξη των περιφερειακών λιμένων της χώρας έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς με πολλά θετικά αποτελέσματα, εν προκειμένου όχι μόνο για το λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και για την πόλη και συνολικά για ολόκληρη την Κρήτη. Θα είμαστε σε μια διαρκή επαφή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει η μέγιστη ωφέλεια για τον τόπο από την διαχείριση του λιμένα, όπως αυτή προγραμματίζεται να γίνει. Πάντως η αξιοποίηση του λιμένα Ηρακλείου από το ΤΑΙΠΕΔ
εντάσσεται, όπως επισημάνθηκε, στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού, μαζί με την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα αλλά και του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι. Θέλουμε το λιμάνι του Ηρακλείου να αποτελεί κέντρο αναφορά στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα με αυτή εδώ την κίνηση θα το καταφέρουμε. Θεωρούμε ότι με αυτή την επένδυση το λιμάνι μπαίνει σε μια νέα σελίδα, σε μια νέα τροχιά, μεγαλύτερη ανάπτυξη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να έχουμε μόνο ευχάριστα νέα και τα νούμερα να είναι μονίμως αυξητικά, αλλά και η κοινωνία να απολαύσει τους καρπούς αυτής της εξαιρετικά σημαντικής συνεργασίας.